δική μου! Φίβη! Είναι τα αγόρι! Βάλ το μέσα, ρε Ναταλή! Χαλάρωσε, ρε Τζίμι! Δεν πειράζει κανέναν! Είναι πολύ ήσυχο! Είσαι τρελή, βάλ το μέσα, σου λέω! Μη φοβάστε, ψεύτικο είναι! Διαφημιστικό! Έλα, Βαγγέλη μου, να σε βάλω μέσα. Έλα εδώ, γιατί έχουν πάθει ιστερία όλοι. Πάμε, Βαγγέλη μου! Εδώ μέσα δεν μα θέλουν. Κούπα! Τι είναι αυτό, παιδί? Καλοτρώει ο Βαγγέλης. Τι είναι αυτό, Βαγγέλη? Ο Βαγγέλης είναι το pet της Τόνιας της φίλης μου. Θα λείψει για λίγο καιρό και μου είπε να το προσέχω. Αχ, τι ωραία! Θα κάνουν παρέα και με το Φίφι. Μπορούν να κάνουν παρέα, αλλά όχι πολύ στενή, διότι ο Βαγγέλης ενθουσιάζεται με τους φίλους του και αρχίζει και τους αγκαλιάζει σφιχτά. Πολύ σφιχτά. Μια στιγμή, τι είναι αυτός ο Βαγγέλης και τον έχετε σκευασμένο? Δεν μου λέτε, φοβόσαστε μην το ματιάσουμε? Τώρα αυτό είναι κάτι που καλύτερα εσείς να μην το δείτε, γιατί από το δείτε θα αρχίσετε τις ιστερίες και δεν ξέρω. Μισό λεπτό, θα τονίσουμε αυτό το μυστήριο με τον Βαγγέλη. Τι είναι αυτό το Βαγγέλη? Να το πάρουμε στο σπίτι μας. Λένε να ζηλέψει ο Φίφι. Όχι, όχι, να μην αλλάξει περιβάλλον. Μπορεί να ξυπνήσει απότομα και να πάθει σοκ. Μισό κυρίες μου, εδώ σας μιλάει τόσο κατ' πρόσωπο. Του πήγε η κόρη και τώρα είναι φίλη στην πολυκάτοικη μας. Ποτέ μου να μου πήγε την τρίκη στην πέτσα. Κάντε και εσύ, ποτέ και εσύ. Έλα, Βαγγελάκη, να σου συστήσω τον μπαμπά. Δεν με είδα, δεν με είδε, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρω. Έλα, ανοίξει την πόρτα. Καλέ, ελάτε εδώ. Με βαγόνι. Γεια σας. Γεια σας. Ομολόγω δεν σας περίμενα έτσι. Μου επιτρέπετε πριν συστηθώ να σας πω ότι είστε... Ξέρετε, υπάρχει μια παρεξηγημένη εικόνα για τις στιχουργούς του έντεχνου. Πολύ κλάψα. Αλλά εσείς καμία σχέση. Τέλης Καρβέλης μου έδωσε η δισκογραφική τα στοιχεία σας. Χάρηκα. Είμαι συνθέτης. Έλα, είναι ο κύριος Καρβέλης, ήρθε για σένα, έλα. Ποιος, καλέ, ποιο? Αυτή είναι η στιχουργίνα. Ναι, λυπάμαι που σας το χαλάω. Και μια και είναι να μιλήσετε για δουλειά, θα σας αφήσω να τα πείτε. Ελένη μου, ο κύριος Καρβέλης είναι συνθέτης. Ήρθε για να συνεργαστείτε. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ, κύριε Καρβέλη μου. Χάρηκα. Συνθέτης είπαμε. Μάλιστα. Περάστε μέσα. Μάλιστα. Καλή, περάστε. Καθίστε. Πώς είπατε, λέγεστε? Τέλης Καρβέλης. Μου λέει ο Λασκαράτος από τη δισκογραφική. Τέλη. Θες εγγυημένη ποιότητα, τρέχα. Βρες την Ελένη Σωτηροπούλου. Εσείς τρέξατε. Ο Λασκαράτος ποιος είναι? Ο παραγωγός. Ήτανε και στην επιτροπή που βράβευσε το στίχο σας. Ελένη Σωτηροπούλου, power, μου λέει. Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό? Καλέ αλίμονο, γιατί όχι. Κοίταξε, Τέλη. Εγώ δεν σε έχω ακουστά, δηλαδή το Καρβέλης κάτι μου λέει, αλλά όχι σε λύς. Εντάξει, δεν με ξέρει καλά ο πόλης κόσμος. Όμως στον χώρο είμαι αξιοσέβαστος. Έχω κάνει αρκετά τραγούδια. Στου λαιμού σου το λακάκι, άραξε ένα καϊκάκι. Το έχεις υπόψη σου? Όχι. Όχι, σε νησιώτικο μου κάνει αυτό. Εγώ γράφω μπαλάντες. Μπαλάντα είναι. Η Βάσο Μαρμαρινού το λέει. Εντάξει, καλή Βάσο, αλλά κόλλημα στην επαρχία, στα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια που λέμε. Ναι, αλλά με την μπαλάντα δεν κάνει σουξέ. Γιατί το λες αυτό, και το είμαστε ακόμα ζωντανή, μπαλάντα είναι. Το απορώ με την καρδιά μου είναι μπαλάντα. Το σ' αγαπάω μ' ακούς είναι μπαλάντα. Το θυμάσαι, ύμνος, το τραγούδι σε όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, είσαι. Επειδή είμαι ευαισθητοποιημένος, πρέπει να νιώθω άνετα με ένα φίδι στο σπίτι μου. Έλα βρε μωρό μου, τι σε ενοχλεί? Πέμπης είναι, άκακος, έχει γεννηθεί σε αγμαλωσία. Όλη την ώρα κοιμάται, τι φοβάσαι? Κάνει ότι κοιμάται. Το καλοκαίρι τα φίδια ξυπνάνε, ακολουθούν τα ενστικτά του. Είδε τι αναστάτωση έχει προκαλέσει με την ανόητη πρωτοβουλία σου. Έχει να τριχιάσει όλη η πολυκατοικία. Το φίδι πρέπει να φύγει αμέσως, πάει και τελείως. Εγώ πάλι από την άλλη μεριά θέλω να πάω μέσα να το δω, αλλά την άλλη φοβάμαι ότι άμα το δω θα πέσω κάτω, ξέρεις, τα πατώματα θα με μαζεύετε. Βρε παιδί μου, αυτή η φίλη σου η Τόνια, τι σώ είναι που κάνει παρέα με φίδια? Γιατί εσύ δεν κάνει με κανένα. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ πάντως θα έλεγα πως είμαι πολύ εξοικειωμένος. Είχα βάλει ένα φίδι πάνω μου κάποτε. Και το μαθαίνω τώρα. Χρήστο, μέχρι πότε θα μαθαίνω πράγματα για τη ζωή σου που δεν ξέρω? Όσο θα είμαστε μαζί, φαντάζομαι. Έλα μωρέ τώρα, πώς κάνεις έτσι, εντάξει. Για κάτι φιδάκια που βγαίνουν σε μια Παναγιά στην Κεφαλονιά. Ναι. Και με είχε πάει η γιαγιά μου εκεί κάποια στιγμή και πάω για δουλειά, έφυγα. Βγάζει φίδια η Παναγία. Είναι γλύκας. Του χτύπησε ο Πέτρος στο τζάμι και αυτό άνοιξε τα ματάκια του. Έλα να το δεις, πάμε. Εγώ δεν είσαι καλά, ούτε σε φωτογραφία. Άντε, μην με αυτόνεις τώρα. Εγώ το έβγαλα φωτογραφία με το κινητό μου. Είναι πιθανάκι, θα φτάσει στα 2,5 μέτρα. Παπά, να πάρουμε κι εμείς ένα. Ακούτε, γειτόνι, τι μου ζητάει το παιδί για δώρο? Αντί να μου ζητάει ένα λάπτοπ, ένα ποδήλατο, ένα διαρκεία στην ΑΕΚ. Έχω από αυτά, γι' αυτό και δεν αφαίρεσαι, φαντάζομαι. Παιδιά, επειδή βλέπω ότι έχει πολλούς φάνους ο Βαγγελάκης, μήπως να τον πάρει κάποιος άλλος στο σπίτι σου, ο Τζιοβάνι, ο κύριος Θανάσης, εγώ τα αγαπάω. Αλλά στο φυσικό του περιβάλλον, όχι στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβα, δηλαδή το δικό μου σπίτι είναι το φυσικό του περιβάλλον? Φίδι στο σπίτι μου, ούτε τσάντα δεν μένει. Ούτε στο δικό μου. Άντε τώρα μην πάω και φορέσω τη γαλόζα τη οικοδομή και το πατήσω στο κεφάλι. Κόφτε το!
Έδωσα το λόγο μου στην Τόνια ότι θα τον κρατήσω και αυτό θα κάνω. Λοιπόν, όσο μένει εδώ ο Βαγγελάκης πρέπει να κάνει δύο γεύματα και το πρώτο είναι σήμερα. Ο Βαγγελάκης τι τρώει, κονσέρβα ή ξηρά τροφή. Έλα ρε Μάρκο μου κι εσύ, είναι που είναι σαρταρισμένοι, μην τους τιτώνεις κι άλλο. Να σας πω, μήπως σας βρίσκεται κανένα ποτικάκι. Ρε εσύ Πέτρο, πετάξω να πάρεις δύο ποτικάκι από το παιδί του. Άδεια πόλη, το όνειρό μου, που κανείς δεν κατοικεί, έξω από το παράθυρό μου, βιαστική, περαστική. Θες το βράδυ το γράψα αυτό, φρέσκο, σπαρταράει. Πολύ καλό δεν λέω και πολύ ποιοτικό. Ευχαριστώ. Αλλά πολύ ανέραστο βρε Λένη μου, γιατί. Ανέραστο. Γιατί ανέραστο ρε Σιτέλη, μισό λεπτό. Εδώ πήρε η γυναίκα, βιώνει τη μοναξιά της. Κάνει διαβάσει παρακάτω στο ρεφρέν, θα καταλάβεις, κοίταξε. Με τι ψυχή να αντέξω πάλι, σε ποια καρδιά να στηριχτώ. Μια μαχαιριά μετά την άλλη όσοι μου είπαν σ' αγαπώ. Ε και τι, επειδή της τύχανε ένα μάτσο ηλίθι πάει έκλεισε η γυναίκα. Για δεν είπα να τα χώσει αλλιώς. Πώς αλλιώς. Εδώ μιλάμε η γυναίκα κάνει απολογισμό ζωής. Προσπαθεί να συμφιλειωθεί με τις εμπειρίες της. Ωραία τα λες, αλλά εγώ επιμένω. Την έφαγε μία, δύο, τρεις, φτάνει. Μην την έχεις και κλάψω αυτόνι. Ξέρεις τι θα λένε όσοι ακούνε τα τραγούδια σου. Τι θα λένε. Αμάν ρε παιδί μου η Σωτηροπούλου. Πάλι γκρίνια. Τι στο διάλο. Τι έχει και τρώει φτισίματα συνέχεια. Τι έτσι θα λένε. Θα με φαντάζονται σαν ένα τέρας που δεν μπορώ να σταυρώσω άντρα! Αμ τι θα λένε! Θα γίνεις συστιχουργός των ανέραστων! Εσύ αστέρι μιλάμε, έχεις ταλέντο! Ξέρεις γιατί γράφεις σαν τις κουλτουριάρες της αγάπη. Τις ανέραστες! Τέλει, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάς καλύτερα για τους συναδέλφους μου, ε! Τα σιδεράκια! Είσαι φυλακισμένη πίσω από τα σιδεράκια! Μα τώρα είναι η εικόνα αυτή! Συγγνώμη αν σε στεναχωρήσω, αλλά μόλις σε είδα, ξέρεις τι είπα. Από μέσα σου? Όχι απ' έξω μου! Οχ! Αυτή είναι. Και έχουμε δουλειά, ξέρεις. Πάντα σε εμπνέει και ο συνεργάτης σου. Χημεία, Ελένη μου. Χημεία. Αν έχει πρόβλημα ο Κωνσταντίνος, γιατί να μην φιλοξενήσουμε εμείς το φιδάκι. Να το φιλοξενήσουμε. Μα τι λέει η μάνα σου. Καλά, δεν μας έλειπε τώρα. Ένα φίδι μου σαν φύρις. Πάμε καλά. Άσε που έχει σχέση και με την επιστήμη που θες να ακολουθήσει η κόρη σου. Το φίδι. Τι λέει μωρέ θα μας τρελάνει. Έχει δίκιο μωμά. Το φίδι είναι το σύμβολο της ιατρικής. Μπεν έχεις δει τον Ασκληπίο που κρατάει την αιματική ράβδο με ένα φίδι πάνω. Κουβέντα, φίδι εδώ μέσα δεν μπαίνει. Παλιότερα στο Ελμπασάν σε κάτι χωράφια πετάχτηκε μπροστά μου μια οχιάκι. Ποια Ελμπασάν είσαι με τα καλά σου. Δεν ξέρεις ότι είδα μέσα και τύχη έχουν αυτιά. Εντάξει βρε αγάπη μου, μου ξέφυγε. Βρε ψυχή μου, χωριό μου είναι. Έχω ζήσει και έχω ζήσει. Να το ξεχάσεις. Ρωμίνα. Δεν θέλεις να το δεις, είναι μια γλύκα. Βέβαια είναι μωρό ακόμα, αλλά είναι μεγάλο και χοντρό. Και έχει κάτι χρώματα και είναι χουζούρικο. Και είναι μια γλύκα σου λέω, θέλω να το πιάσω. Να το πιάσεις. Ναι, να το πιάσω. Μαμά σταμάτα να κάνεις έτσι γιατί ο μπαμπάς φρικάρει. Μα μου λέει ότι θέλει να πιάσει το ξένο φίδι και δεν θα φρικάρω. Εντάξει κυρία Τζούλη, το πιάσαμε το υπονο τέτοιο. Υπονοούμενο το λένε. Ποιο υπονοούμενο. Υπονοούμενο, πώς το πες, σιγά μην το πω. Σπόντε. Μην ξαναμιλήσεις αλβανικά, ούτε για πλάκα. Άδεια πόλη το όνειρό μου. Τίποτα όχι, έτσι δουλειά δεν κάνουμε. Αμάν, που το ξέρω εγώ αυτό το μωρό. Πώς είμαι. Τώρα είσαι, πριν δεν ήσουν. Τρελή μεταμόρφωση σούπερ. Και με το νέο look πάω στοίχημα ότι θα γράψεις παπάδες. Τέρμα το αμπέχονο. Ποιο αμπέχονο. Δεν τεχνίλες. Τα ποτάμια, τα λιβάδια, τα διασπίτια, τα διαόνειρα, οι πολλές βροχές και οι πολλοί αέριδες, Ελένη. Κάτσε ρε Σιτέλη, οι βροχές και οι αέριδες είναι ωραία στοιχεία της φύσης που όταν μπλέκονται με το συνέστημα. Και γιατί να μπλεκτούνε, τη δουλειά τους και τη δουλειά μας. Εσύ είσαι γεννημένη για να αγγίσεις την καρδιά στα ίσια. Πιάσε το μολυβάκι σου και διόρθωνε. Το άδεια πόλη το νερό μου δεν περνάει. Πες το straight αυτό που θέλεις να του πεις. Σε ποιον να το πω. Στον κόπανο που σου την έκανε. Δεν θες να πταχώσεις. Όχι με εγώ που αυτό που είμαι μόνη μου και αχ που φυσάει και βρέχει και κουνιέται η κουρτίνα και βιαστική περαστική. Ρίχτου τα στα ίσια. Ρε θα το πάρω διόλο στον πατέρα τώρα. Βρε Ναταλάκη μου, προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτή η φίλη σου με το Βαγγέλη. Μήπως είναι χορεύτρια. Χορεύτρια. Ναι. Όχι παιδί μου. Φοιτήτρια στη γεωπονική είναι. Πώς σου ήρθε αυτό. Ψέματα λέτε. Ξέρω καλά εγώ όταν πάω να τα στρίψει. Ωστε χορέστρια, ε. Και φαντάζομαι θα κάνει κάποιο σιό με το Βαγγελάκι. Σκάφτε. Λοιπόν, θα σας πω, αλλά θα μείνει μεταξύ μας, οκ. Θα σου πω, έτσι και λέει αλήθεια ο Πέτρος, την κατήγγειλε τη φίλη σου για κακοποίηση άγρου ζώνη, το ξέρεις. Λοιπόν, για πες, σε στην πιτζάδικο δουλεύει.
Ε, ωραία, ρε, παιδιά, δουλεύει σε στριπτιτζάδικο και τι έγινε. Δεν είχε λεφτά η κοπέλα, τι να κάνει. Ένα χρόνο τη κόψαν το επίδομα η δική τη. Φοιτήτρια είναι. Τι ωραία, Ναταλή. Υποχρεώνει ένα άγριο ζώο να δουλεύει σε ένα ανθυγινό περιβάλλον με τσιγάρα, ποτά μπροστά στα άλλα τα ζώα, τα γομάρια και τα λιγούρια που ξεροκλείδω και μαζέ ωραία. Πω, αυτό είναι τραγικό. Καλά. Και είναι και φτηνό σαν θέαμα, δεν είναι. Το αντίθετο, εγώ το ζηλεύω το Βαγγελάκι. Άρα και ενάντια σβονή. Λοιπόν, εδώ θα μείνει αυτό που είπαμε, γιατί έτσι και το μάθει ο μπαμπάς για το χορευτικό θα με ζαλίσει με την κρίνια του και δεν έχω όρεξη. Συμφωνεί. Συμφωνεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά να πει στην Τόνια ότι το Βαγγελάκι δεν θα το ξαναδεί. Θα την καταγγείλω στο καταφύγιο άγριο ζώων και θα τη πάρω την επιμέλεια. Κοίτα εδώ ένα κολλημένο άτομο.